Εδώ μαζί μας η Μαριάννα. Η Μαριάννα Πρόκοπη είναι στο τμήμα των μηχανολόγων, μηχανικών και επιστήμης και μηχανικής υλικών. Μαριάννα, έχεις μια καριέρα που θα εμπνεύσει νομίζω πάρα πολλά από τα άτομα που μας ακούν. Ασχολείσαι με έναν νομίζω από τα πιο δύσκολα challenges που έχει να κάνει η επιστήμη. Αλλά θέλω να μας πεις πρώτα εσύ, πριν να μπούμε στα βαθιά, ποια είσαι, τι ασχολείσαι. Ναι. Καλησπέρα. Ευχαριστώ Καλησπέρα. πάρα πολύ για την Έλα λίγο πιο πρόσκληση. κοντά αν θες, νομίζω είμαστε μια χαρά. Είναι κάτι το οποίο νομίζω οι γυναίκες, ιδιαίτερα του τόπου μας και τα νέα κορίτσια, το χρειάζονται. Χρειάζονται συνεχώς να τους θυμίζουμε ότι μπορούν να καταφέρουν αυτό που θέλουν. Άρα αυτό που κάνετε σήμερα είναι πολύ σημαντικό. Είμαι η Μαριάννα. Τα τελευταία 14 χρόνια ζω στην Κύπρο. Ήρθα λόγω οικογενειακών έτσι υποχρεώσεων, αλλά λίγο πολύ επέλεξα η χώρα μου πλέον να είναι η Κύπρος, η οικογένειά μου είναι εδώ. Είμαι μοριακή βιολόγος. Οι σπουδές μου έγιναν όλες εξ ολοκλήρου στην Αγγλία. Έχω πτυχίο στη μοριακή και κυταρική βιολογία, μάστερ στη μικροβιολογία, δεύτερο μάστερ στην βιοχημεία και διδακτορικό στα καρδιοαγγειακά νοσήματα. Όμως ασχολούμαι με τον καρκίνο. Ναι. Και αυτό έγινε έτσι, ήταν ένα τυχαίο γεγονός, διότι στο διδακτορικό μου ανακάλυψα μία πρωτεΐνη τυχαία, η οποία σκέφτηκα ότι θα είχε ένα τεράστιο ρόλο και impact στον καρκίνο και από εκεί ξεκίνησε το ταξίδι μου με την ασθένεια αυτή. Πολύ ενδιαφέρον το ότι συνδέσεις πολλές επιστήμες. Εγώ σε έναν άτομο εκτός επιστήμων, που λες ότι είσαι σε δύο διαφορετικά masters και Ναι. τώρα κατέληξες στην να ασχολείσαι με τον καρκίνο, είναι μια απόδειξη ότι όλες οι επιστήμες στην ουσία είναι Ναι, είναι αλληλένδετες. αλληλένδετες. Ναι. Από μικρό παιδί ήθελα να γίνω βιολόγος. Αυτό ήταν το βασικό μου, το κύριο μου μέλημα. Πώς και προέκυψε. Πάντα μου άρεσε, δηλαδή από παιδάκι μου άρεσε να αναμειγνύω πράγματα, μου άρεσε να ανιχνεύω πράγματα έξω στη φύση. Ξεκίνησε όμως η ζήμωση όταν ζήτησα σαν δώρο Χριστουγέννων ένα μικροσκόπιο, εκείνα τα παιδικά, τα πλαστικά, Ναι. στα οποία μπορούσες να βάλεις τρίχα από τα μαλλιά σου και να τη δεις από κάτω, να βάλεις υγρά, να βάλεις φύλλο από τα λουλούδια, τα φυτά. Και εκεί η μαγεία της βιολογίας, δηλαδή ότι μπορούσες μέσω κάποιων οργάνων να δεις πέρα από αυτά που μπορεί να δει το μάτι σου, ήταν για μένα κάτι καταπληκτικό. Fascinating. Ναι. Και από τότε ήμουνα σίγουρη ότι αυτό είναι το επάγγελμά μου. Δεν ήθελα. Και έμεινα σταθερή μέχρι και σήμερα. Όμως, ενώ περνάνε τα χρόνια και μπαίνεις βαθιά στην επιστήμη σου, προσπαθούσα να βρω που ανήκω ακριβώς. Δηλαδή, ήμουνα πολύ ευχαριστημένη με αυτά που έκανα, πολύ fascinating, στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, όμως δεν ήταν εκείνο που με είχε αγγίξει εμένα ως άνθρωπο. Και όταν ο καρκίνος χτύπησε την πόρτα του σπιτιού μας, δύο φορές, χάνοντας έτσι πολύ αγαπημένα κοντινά πρόσωπα, τον πατέρα μου και την αδερφή μου, τότε ήταν πραγματικά που είπα ότι αυτός είναι ο σκοπός μου. Για κάποιο λόγο συνέβησαν όλα αυτά. Και εκεί ήταν που αφοσίωσα την καριέρα μου, την έρευνα μου και τα πράγματα που προσπαθώ έτσι να αποδώσω πίσω στην κοινωνία. Κάποιες φορές έρχονται και κάποια γεγονότα στη ζωή μας, καλά ή κακά, τα οποία μας δείχνουν και τον σκοπό μας, όπως λες και εσύ. Καταλαβαίνεις που ανήκεις ή το Ναι. γιατί ήρθες σε εισαγωγικά σε αυτόν τον κόσμο. Επομένως, φαίνεται ότι και το κίνητρο σου ξεκίνησε και από μικρή ηλικία, αλλά Εξελίχθηκε, ναι. εξελίχθηκε και μετά. Εσύ από σαν μια γυναίκα σε συγκεκριμένες επιστήμες, αναγνωρίζεις τη διάκριση γύρω σου ή μορφές διάκρισης, ποια η εμπειρία σου, γιατί είναι ένα φαινόμενο το οποίο η έρευνα αποδεικνύει, μάλλον όπως μιλάει μια φίλη μου, οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια. Βλέπουμε ότι έχουμε λιγότερες γυναίκες επιστήμονες, επιστημόνισες, λιγότερες γυναίκες στους κλάδους STEM γενικότερα, αλλά από εσέναν, ποια η εμπειρία σου.
Ο κλάδος της βιολογίας νομίζω ότι δεν είναι ιδιαίτερος χτυπημένος από τη διάκριση. Όμως αυτό που μου έκανε πάντα εντύπωση και από το εξωτερικό, κυρίως όμως εδώ στην Κύπρο, είναι ότι οι περισσότερες γυναίκες επιστήμονες που ασχολούνται με τη βιολογία δεν είναι σε ιεραρχικές ή ηγετικές θέσεις. Μάλιστα. Δηλαδή πάντα οι supervisors μας ήταν άντρες. Mm-hmm. Οι head of departments ήταν άντρες. Οι rectors μας ήταν άντρες. Πάρα πολλές γυναίκες στην ηλικία που έπρεπε να κάνουν την οικογένειά τους απλά εξαφανιζόντουσαν από το εργαστήριο. Και για μένα πάντα ήταν εκείνο το challenge ότι εγώ που θέλω να έχω οικογένεια, πώς μπορώ να τα καταφέρω. Και εκείνα νομίζω που πρέπει έτσι να έρθουμε και να βοηθήσουμε και σε επίπεδο ηγεσίας, πολιτικής αλλά και κουλτούρας. Στην Κύπρο είναι πιο δραματικά τα πράγματα. Και αυτό που με στεναχωρεί με συγκεκριμένα παραδείγματα είναι ότι μπορεί να με καλέσουν σε πάνελ συζητήσεως και να είμαι η μοναδική γυναίκα. Άλλο παράδειγμα, στα βραβεία του Δεκέμβρη, ανάμεσα σε 10-12 βραβεία ήμουν η μοναδική γυναίκα. Αναρωτιέσαι και λες, πού είναι οι υπόλοιπες γυναίκες? Επειδή υπάρχουν σημαντικότατες προσωπικότητες στην επιστήμη στην Κύπρο, πού έχουν χαθεί, ποιος είναι ο λόγος που δεν αναδεικνύονται? Είναι θέμα προσωπικότητας και δεν τολμούμε εμείς να θέσουμε τον εαυτό μας υποψήφιο για τέτοιου είδους βραβεία? Είναι θέμα κουλτούρας? Δηλαδή προσπαθώ και εγώ να καταλάβω και ερμηνεύσεις. Ναι, και τα κορίτσια που είναι στο εργαστήριο και δουλεύουμε μαζί και στις εταιρείες μου, ότι δεν πρέπει να σπάτε τα φτερά σας, πρέπει να τολμάτε, να βγαίνετε προς τα έξω, να δείχνετε το πρόσωπό σας. Νομίζω έρχεται και από τις δύο πλευρές. Η κουλτούρα μας, ο τρόπος, το τι αναμένουμε από τις γυναίκες μας, έρχεται και από την αμόνη, λέει, στον τον που εξηγάσου εσύ, το να σπάσουν τα φτερά μας. Δηλαδή έρχεται και από αυτήν την πλευρά, αλλά παράλληλα και ο μηχανισμός ο οποίος θα ανελήξει μια γυναίκα, θα προσλάβει μια γυναίκα, θα την αναδείξει για μια ηγετική θέση, είναι και εκείνος πάρα πολύ επηρεασμένος από τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα. Ακόμα το καλούπι του τι αναμένουμε από τη γυναίκα, ο ρόλος της στην οικογένεια, ότι μπορεί μια γυναίκα που έχω και πολλές συζητήσεις με συναδέρφους, ότι θα πρέπει να κάνει ποτέ οικογένεια. Αλλά επειδή απέναντι μου έχω μια γυναίκα η οποία είναι στην ηλικία που στο μυαλό μας θα κάνει οικογένεια, αμέσως την αποκλείουμε. Έμμεσα βρίσκουμε αφορμές, γιατί ξέρουμε ότι μπορεί στα επόμενα χρόνια. Θεωρώ το κομμάτι της μητρότητας είναι πολύ σημαντικό ακόμα στον ακαδημαϊκό κόσμο. Και έξω θα έλεγα στην πολιτεία. Επομένως, οι μηχανισμοί είναι και η ενδυνάμωση των κοριτσιών. Yeah. Και διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά είναι και η πλευρά της προσφοράς εργασίας. Οι μηχανισμοί που έχουμε, που προωθούν τις γυναίκες. Ακριβώς. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Ναι. Και πρέπει να ξεκινήσει και από εμάς. Εγώ αυτή τη στιγμή, μπορεί να είναι τυχαίο γεγονός, αλλά στις 3 startups που έχω συνιδρύσει, το 70% είμαστε γυναίκες, μπορώ να πω και το 80%. Έχω γυναίκες οι οποίες είναι στη φάση να δημιουργήσουν την οικογένειά τους και το πρώτο πράγμα που τους λέω είναι δεν θα αγχωθείτε καθόλου. Υπάρχει προγραμματισμός, υπάρχουν μηχανισμοί που μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε, δεν θα σκεφτείτε καθόλου για το αν θα προχωρήσετε για να κάνετε οικογένεια ή όχι. Έρχεσαι τώρα επιβεβαιώνεις γιατί είναι σημαντικό να έχουμε γυναίκες εκεί που λαμβάνονται αποφάσεις. Ναι. Γιατί τούτη προσέγγιση που φέρνεις εσύ στο τραπέζι είναι λιγότερο πιθανό να την έχει ένας άντρας, επειδή μπορεί να μην το ζει, αλλά παράλληλα μπορεί να μην το περνά στο μυαλό, ενώ. Ναι. Ή ακριβώς επειδή κατακλείεται ο γυναίκας από προκαταλήψεις. Επομένως, γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε γυναίκες στο decision making level, στην ανώτερη ηγεσία, γιατί τούτη δομή που έρχεσαι και δίνεις εσύ σε μια νέα ερευνήτρια, τούτη ακριβώς που χρειάζεται για να ανεληχθεί. Mm-hmm. Και χαίρομαι που το ακούω ότι. Έστω και μέσα σε women-led startups που είναι το σημαντικό, προωθείται η κουλτούρα τούτη, γιατί έτσι ξεκινά σιγά-σιγά. Για να αλλάξουμε. Mm-hmm. Γι' αυτό νομίζω και το μήνυμα που λέμε και εμείς σήμερα, ποιο μήνυμα θα στέλναμε σε νέα κορίτσια, νομίζω τώρα πρέπει να το στρέψουμε στα άτομα που λαμβάνουν αποφάσεις. Γιατί βλέπουμε μέσω της καμπάνιας που έκαναμε στο The Back την προηγούμενη εβδομάδα, έχουμε δει την ενδυνάμωση που υπάρχει. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε καθημερινά σε κάθε άτομο μεμονωμένα έναν τοίχο που ανυψώνεται μπροστά τους. Επομένως, νομίζω η ερώτηση πρέπει να στραφεί. Τι θα λέγαμε σε άτομα τα οποία είναι
χτίζουν γίνον των τοίχων παρά στις γυναίκες μας. Εκείνα τα άτομα πρέπει να μπουν στα παπούτσια της γυναίκας. Ναι. Που μπορεί να είναι και δική τους η γυναίκα. Διότι όλοι έχουμε μια γυναίκα στην οικογένειά μας. Μπορεί να είναι η μητέρα μας, η αδερφή μας, η σύζυγός μας. Άρα δεν βλέπω πλέον εγωκεντρικά, βλέπω mm-hmm. οικογενειακά. Διότι και μια επιχείρηση είναι μια μεγαλύτερη οικογένεια. Ένα πανεπιστήμιο είναι επίσης μια οικογένεια. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέω εγώ ότι το εργαστήριο είναι το δεύτερο μου σπίτι. Άρα ό,τι αξίες και ήθη παίρνεις από την οικογένειά σου, πρέπει να τα μεταφέρεις και στην εργασία σου. Άρα μπαίνω στα παπούτσια των γυναικών μου και κάνω τις αλλαγές. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Μόνο έτσι. Με λίγα λόγια, συνέστηση ζητούμε στον χώρο εργασίας. Είναι τον αριθμός ένα χαρακτηριστικού ατόμων που χρειαζόμαστε για τη σημερινή κοινωνία. Συνέστηση, το έμπαθι μας. Mm-hmm. Στο τέλος της ημέρας, τον οδηγά σε πολλές κοινωνικές αλλαγές. Μαριάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες ξανά, υποστήριξες την προσπάθειά μας. Έχετε μια φίλη μου εδώ δίπλα. Έχουμε μια φίλη εδώ δίπλα. Είμαι πολύ χαρούμενη που τη βλέπω δίπλα μου. Ήταν να περάσω ακριβώς τώρα σε όλη μας καλεσμένη, που χαίρομαι που ήρθες έτσι μέσα. Ξέρω, κανονικά έπρεπε να συγχρονιστούμε. Συγχρονιστούμε. Όντως. Είμαστε πολλά χρόνια που η μία γνωρίζει την πορεία και τις δυσκολίες της άλλης. Χαίρομαι. Επομένως, Μαριάννα, καλώς όρισες. Να σε συστήσουμε και στον κόσμο που δεν μας βλέπει. Να φύγω όμως. Και να σε αφήσω. Είδες την κουβέντα μας, νομίζω είναι χαλαρή. Συζήτηση. Δεν μας ακούει κανένας. Μην αγχώνεσαι. Μαριάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Ευχαριστώ. Θα είμαστε σε επαφή. Γεια σου. Αγαπημένοι και αγαπητοί, προχωρούμε στην επόμενη συνέντευξη. Νομίζω κάνουμε μαραθώνιο σήμερα.